Libero 107,4. Νιώθει. Θα ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη με τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Είναι ο Πασχάλης ο Μελισσάς. Θα του δώσουμε την καλησπέρα και θα τον ευχαριστήσουμε προκαταβολικά που μας περίμενε πριν ξεκινήσει η προπόνηση για να μιλήσουμε έτσι λίγο μαζί του. Γεια σου, Πασχάλη. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά, σε επιτυχαίνουν στο ορίσιο, φαντάζομαι. Καλά, ναι, ναι. Μόλις έφτασα κι εγώ. Όσο μπορούμε πιο σύντομα, παρακαλώ. Βεβαίως, γιατί... βεβαίως, το έχουμε υπόψη μας. Να μην ανησυχήσουμε, Πασχάλη, από αυτό το 1-0 από τον Ιωλικό. Ή να ανησυχήσουμε. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ανησυχήσουμε, γιατί η ομάδα είναι, μόλις έχει φτιαχτεί, μόλις έχει δημιουργηθεί, καινούργιοι παίχτες υπάρχουν. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να μονταριστεί η ομάδα έτσι ώστε να μπει στο πρωτάθλημα όπως πρέπει. Και το καλό είναι ότι από αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να παίρνουμε μόνο τα... Να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Μπορεί να το χαρακτηρίσει και κανείς διδακτικό αυτό το φιλικό, νομίζω, Πασχάλη, γιατί συναντήσατε απέναντί σας μια ομάδα με έναν αγωνιστικό προσανατολισμό, τον οποίο θα βρει ο Άρης σχεδόν με το 95% των ομάδων, για να μην πω το 100% των ομάδων τους οποίους θα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή, κλεισμένες από τη μέση και πίσω, και ο Άρης να έχει συντριπτική κατοχή και να προσπαθεί φυσικά να απειλήσει. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, οπότε κάτι πρέπει να. Αποκομίσατε από αυτό το φιλικό. Σίγουρα, σίγουρα. Όλο το παιχνίδι κύλησε σε αυτό το μοτίβο. Κατοχή της μπάλας εμείς, διατήρηση της μπάλας. Κλειστή άμυνα από την ομάδα του Αιωλικού. Εντάξει, όπως είπα, δεν έχουμε ακόμα τη φρεσκάδα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Να υπάρξουν ενέργειες ατομικές από κάποιους παίχτες που έχουν την ικανότητα να το κάνουν για να διασπάσουν τις άμυνες αυτές. Έτσι θα πάει όλο το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να βρούμε ένα προσανατολισμό έτσι ώστε να μπορούμε να διασπάμε αυτές τις άμυνες. Ναι, για να μην έχουμε προβλήματα. Έχει επικρατήσει βέβαια ένας ενθουσιασμός, λογικός ως ένα βαθμό, για το υλικό, για τις δυνατότητες που έχει, γιατί έχουν έρθει πολλοί και καλοί ποδοσφαιριστές επίπεδου Super League στην ομάδα. Αλλά νομίζω θα είναι παραπλανητικός και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, εάν μείνουμε μόνο σε αυτό και αν μείνετε εσείς, οι οποίοι θα δίνετε τις μάχες σας μέσα στο γήπεδο. Γιατί το περσινό πάθημα ήταν επώδυνο για τον Άρη. Αλλά και επειδή ακριβώς μόνο στα λόγια και οι φανέλες δεν κερδίζουν τα παιχνίδια. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά δείχνουν ότι είναι προσγειωμένοι και το γνωρίζουν όλοι ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και αυτό το αντιλήφθηκα από τα πρόσωπα που είδα μετά το φιλικό με τον Αιωλικό. Εντάξει, έστω και στη φιλική ήττα υπάρχει στεναχώρια. Όλοι έχουν όρεξη για δουλειά και... Θέλει λίγο υπομονή, τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύω εγώ. Χρόνος δεν υπάρχει πολύ. Πιστεύεις ότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες που απομένουν ως την πρεμιέρα του Άρη για το πρωτάθλημα θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Δηλαδή, θα μπορέσει ο προπονητής μέσα σε αυτές τις 15 μέρες να βάλει τα συστήματα σε τόσους παίκτες, να κάποιοι άλλοι είναι και λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση? Τι να περιμένουμε? Αυτό πιστεύω ότι είναι στη θέληση τη δικιά μας για να δουλέψουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Για να έρθουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε έτοιμη κατάσταση, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Για τον προπονητή δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Η πορεία του μιλάει μόνη της, έχει παραστάσεις, έχει την εμπειρία. Πιστεύω ότι έχει και το κλειδί να μας μεταμορφώσει. Επειδή ο Άρης θα παίξει δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, αισθάνεστε καθόλου, Πασχάλη, ότι έχετε μια παραπάνω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο να καθαρίσετε όσο το είναι πιο γρήγορα, πιο σύντομα την υπόθεση άνοδος? Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό εδώ πέρα χρειάζεται να επιβάλλεται να το κάνουμε για να μην έχουμε οποιασδήποτε έτσι ψυχοφθόρες, ψυχολογικές πιο πολύ καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Θα το δείτε κι εσείς. Και έτσι, λίγο πριν σε αφήσουμε για να πας να κάνεις προπόνηση και μια προσωπική ερώτηση, ήταν ένα λίγο περίεργο καλοκαίρι για σένα. Πήγες προετοιμασία, επέστρεψε άρουν-άρουν η ομάδα, ήσουν μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, δεν ήξερες ακριβώς τι θα γίνει. Εσύ όμως επέμενες, περίμενες τον Άρη και συνεχίζεις τελικά σε αυτόν. Ναι, εντάξει, ήταν προσωπική επιλογή να περιμένω, το είπα. Εντάξει, αυτά είναι στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε το σήμερα, το αύριο, πόσο με όλο αυτό το καλό περιβάλλον που υπάρχει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πασχάλη, και να σε αφήσουμε να κάνεις και προπόνηση. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, λίγο πιο αναλυτικά, να είσαι καλά.